Σε μια οργισμένη ανάρτηση αναφορικά με το κύμα παρετήσεων στο πολεμικό ναυτικό, προχώρησε ο πρόεδρο τη Ελληνική Λύση, Κυριάκο Βελόπουλο. Όπω ο ίδιο αναφέρει, στο πολεμικό ναυτικό είχαμε 43 παρετήσει σε 10 ημέρε. Μόνο στο πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου δημοσιεύτηκαν οι αποδοχέ αιτήσεων παρέτηση ή αποστρατεία από συνολικά 43 στελέχη του πολεμικού ναυτικού. Ένας θα ασχοληθεί σοβαρά με τι ανάγκες του, αναρωτάται και αναφέρει επιλέξει στη λιτή αναρτησή του μέσω Twitter. Ο Αυγουστιάτικος ιός των παρετήσεων που πλήττει το πολεμικό ναυτικό στην κατώτερη βαθμίδα προκαλεί έντονη ανησυχία στην οικογένειά του, η οποία ήχησε ήδη γενικό συναγερμό, ενημερώνοντα τον Πρωθυπουργό στη Σούδα. Το πιο ανησυχητικό είναι ότι πρόκειται για νεαρούς αξιωματικούς που μόλις έχουν ανοίξει τα φτερά τους μετά από την εμπειρία που απέκτησαν στο στόλο, αξιωματικούς δηλαδή που είχαν ήδη κάνει τις πρώτες εξειδικεύσεις και μεταπτυχιακές σπουδές και τώρα ήταν έτοιμοι να προσφέρουν υπηρεσίες σε επιτελεία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο πρωθυπουργό Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε ότι μέσα σε λίγες ημέρες υπέβαλαν την παρέτησή του ευνηδίως 14 ανθιποπλήριαρχοι και υποπλήριαρχοι, αριθμό ασυνήθιστα μεγάλος, καθώς επί τη ουσίας έτσι υποδεκατίζεται μισή τάξη.